άστιγοι παραμένουν για ακόμα μια φορά η παραγωγή της άμμου, η οποία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την προσωρινή θέση εγκατάστασής τους στο χώρο ελεύθερης στάθμευσης επί της παραλιακής οδού μετά τη σύσταση του λιμεναρχείου Σάμμου. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στους υπαίθριους πολιτές της πόλης της Σάμμου, όταν το λιμενικό σώμα απέτησε την άμεση αποχώρησή τους από το χώρο του πάρκινγκ στην πόλη της Σάμμου. Σήμερα έχει έρθει το λιμενικό και μας απειλεί με πρόστιμο 2.000 ευρώ, αν δεν εγκαταλείψουμε τον τόπο που πουλάμε τα προϊόντα μας. Εγώ είμαι σε πρόγραμμα για νέους αγρότες. Μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα για να μην υπάρχει ανεργία στη χώρα και έχουμε καταλήξει να μην ξέρουμε πού να διαθέσουμε τελικά αυτό το προϊόν, γιατί η παραγωγή στη Σάμμο δεν είναι όπως είναι στις άλλες περιοχές της Ελλάδας πάρα πολύ τόνη. Εμείς έχουμε μικρές παραγωγές, τις οποίες πρέπει να τις πουλήσουμε σε λιανική τιμή για να πιάσουμε το ετήσιο εισόδημα που επιθυμεί ο καθένας. Με το να μας διώξουν και να πηγαίνουμε μόνο στη χοντρική πώληση των προϊόντων μας, δεν θα μπορούμε να ζούμε. Δηλαδή μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα για νέους αγρότες, στο οποίο δεν έχουμε τη στήριξη του κράτους όπως πρέπει. Απ' την άλλη μεριά στο Καρλόβαση οι άδειες εκδίδονται γιατί υπάρχουν θέσεις λαϊκής και εκδίδονται σε μία μέρα. Στο Βαθύ έχουμε αυτό το πρόβλημα και ζητούμε να αναλάβει κάποιος τις ευθύνες του. Γιατί τόσα χρόνια δεν δίνουν θέσεις λαϊκής στο Βαθύ και αναγκάζουν τους παραγωγούς να είναι παράνομοι χωρίς να το θέλουν. Το θέμα της μόνιμης στέγασης της τοπικής λαϊκής αγοράς επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη σχετική πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου που καταψηφίστηκε από τα μέλη του. Οι ίδιοι πολιτές μας μιλούν για το γεγονός εκφράζοντας την αγωνία και την αβεβαιότητά τους για τα αγροτικά προϊόντα τους. Χτες ήρθε κάποια στιγμή το λιμεναρχείο, στείλαν το λιμεναρχείο τέλος πάντων να μας κάνει έλεγχο στις άδειες αυτές που μας έχει δώσει ο Δήμος. Γίνανε ο έλεγχος αυτός, αλλά τελικά η αρμόδια υπηρεσία δεν τις βρήκε εντάξει τις άδειες αυτές. Και φύγανε και μας είπανε σήμερα δηλαδή να μην ξανάρθουμε. Εμείς έχουμε κάποια παραγωγή. Δεν μπορούμε σήμερα να ερχόμαστε, αύριο να μην ερχόμαστε και να πετάμε καθημερινώς τα πράγματα. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας και από εδώ περιμένουμε να ζήσουμε. Τέλος πάντων σήμερα ξανάρθανε πάλι και σε λίγο τέλος πάντων ήρθε και ο λιμενάρχης. Μας είπε ότι σε μισή ώρα αν δεν φύγουμε θα μας γράψει από 2.000 ευρώ στον καθένανε. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν ήρθαμε παράνομα εμείς εδώ. Όταν έγινε ο σεισμός, ο Δήμος μας είπε πηγαίνετε από κάτω προσωρινά να δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα δεν βρέθηκε μια απόφαση τόσοι μήνες ο Δήμος να πάρει κάποια απόφαση, να δούμε και εμείς τι θα γίνουμε και πού θα πάνε αυτά τα πράγματα. Όλοι οι παραγωγοί είμαστε σύμφωνοι, θέλανε να μας διασπάσουνε. Θέλανε να δώσουνε δεν ξέρω πόσες θέσεις σε διάφορες μεριές της Σάμμο. Λαϊκή, ανά τον κόσμο ολόκληρο. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Πώς λοιπόν θα συμβεί στη Σάμμο ο ένας να είναι εδώ, ο άλλος να είναι στο νοσοκομείο, ο άλλος να είναι στο Παν Βαθύ, ο άλλος να είναι στα ΣΟΑ και ο άλλος δεν ξέρω και πού θα τον πηγαίνανε. Είναι ποτέ δυνατόν. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, Όλοι Μαζί για τη Σάμμο, κύριος Κατρακάζος, επισημαίνει την ταλαιπωρία τους για έβρεση θέσεων άσκησης στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας και αναφέρεται στην πρόταση που απορρίφθηκε για την υπόδειξη 16 διαφορετικών θέσεων εγκατάστασης των παραγωγών και των προϊόντων τους. Το πρόβλημα είναι διπλό. Από τη μια πλευρά υπάρχουν αρκετοί παραγωγοί, άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, του οποίου πρέπει να στηρίζουμε με νύχια και με δόντια. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει στο νησί μας και πρέπει να στηριχθεί. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν αυτοί που έχουν τα καταστήματα και έχουν απόλυτο δίκιο, διότι όταν τους ανταγωνίζεσαι και δεν τους ανταγωνίζεσαι με ίσους όρους, είναι πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω είναι και το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαν σε αυτό το καινούριο χώρο όχι μόνοι τους. Κάποιοι τους τοποθέτησαν εκεί. Και πραγματικά αφού τους τοποθέτησαν κάποιοι, μπορώ να καταλάβω και την λογική του λιμεναρχείου, το οποίο τόσο καιρό δεν τους ενόχλησε. Εντελώς ξαφνικά και μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το λιμεναρχείο ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ να πηγαίνει εκεί. Είναι πει ο ίδιος ο λιμενάρχης να τους απειλήσει, ότι αν δεν φύγετε, με λυπεί αυτή η συμπεριφορά. Οφείλω δημόσια να το πω σαν άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, διότι πρέπει να εξηγούμε κιόλας. Γιατί τρεις μήνες δεν σας ενοχλήσαμε και ξαφνικά ήρθαμε και σας πιάσαμε από τα μούτρα. Γιατί πήρε μία απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο με την πλειοψηφία του. Ξέρετε πολύ καλά ότι παρατάξεις αντιπολίτευσης είμαστε πλειοψηφία όταν ομογνωμούμε.
και πήρε μια απόφαση την οποία παρά τα μεγάλα λόγια και τα ωραία λογίδρια του Δημάρχου και της Δημοτικής Παράταξης ότι εμείς εδώ είμαστε υπηρέτες του Δημοτικού Συμβουλίου κτλ. Η οποία δεν ήταν αυτό που πρότεινε η Δημοτική Αρχή. Μια λύση η οποία θα διέλυε ουσιαστικά τους ανθρώπους αυτούς, 5 στο ένα μέρος, 3 στο άλλο και 2 στο άλλο. Ο νομικός σύμβουλος των παραγωγών, κ. Θαλασσινός, μίλησε στην εκπομπή 10 με τόνο στον 2000 FM επαναλαμβάνοντας τα αιτήματά τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε συνεννόηση με τους ανθρώπους αυτούς περί του πρακτέου, διότι οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με την ευγενή χορηγία της Μητροπόλεως, αλλά και με την ανοχή και της πολιτείας, αν θέλετε, και όλων αυτών, οι άνθρωποι αυτοί είχαν εγκατασταθεί πίσω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, στο χώρο πίσω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, με επί σειρά ετών, δηλαδή πάρα πολλές δεκαετίες, και εκεί είχε καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως χώρος λαϊκής αγοράς. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη λαϊκή αγορά Σάμου. Γίνεται μια προσπάθεια, κυρία Τρυπόδη, πάρα πολύ συντονισμένη, και βεβαίως έχει πάρει θέση και η αντιπολίτευση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ των της τάξης αυτής των παραγωγών, η οποία είναι μια τάξη που εκπροσωπεί το βασικότερο κομμάτι και ένα, αν θέλετε, που μαζί με τον τουρισμό αποτελούν την αιχμή του δόρατος της τοπικής μας οικονομίας, το αγροτικό κομμάτι, πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι. Αυτοί βεβαίως πρέπει να γίνουν ορισμένες διαδικασίες, κυρία Βιολέτα. Καταναλωτές που επιλέγουν τους τοπικούς παραγωγούς για τις αγορές τους εγκρίνουν το σημερινό σημείο τοποθέτησης της λαϊκής αγοράς και υποστηρίζουν την παραμονή τους στο συγκεκριμένο χώρο. Εγώ το βρίσκω πολύ εξυπηρετικό και για μας, γιατί ούτε ενοχλεί το πάρκινγκ από κάτω των ανθρώπων, είναι και σε καλύτερη θέα όσον αφορά τον κόσμο που περνάει από εδώ. Επομένως, εξυπηρετεί και τους αγοραστές και τους πολιτές. Από παντού και πάντα είναι γκρεμισμένα, εδώ να είναι μια χαρά και για εκείνους και για μας. Εξυπηρετούμαστε. Ωστόσο, ο κύριος Μητσός επιβεβαιώνει τον εντοπισμό του προβλήματος από την πλευρά του Δήμου και επέμεινε στην άμεση κίνηση των απαραίτητων ενεργειών για την επίλυσή του, δηλαδή την οριοθέτηση συγκεκριμένου χώρου για την λαϊκή αγορά. Είχαν ξεκινήσει οι καταγγελίες και τα εξώδικα πριν το σεισμό. Ναι. Και έγινε το θέμα αυτό. Φύγανε από εκείνο το σημείο, διότι δεν μπορούσαν να ήταν εκεί, και τους υποδείξαμε για ένα συγκεκριμένο, για εκείνη την χρονική περίοδο, να πάνε σε εκείνο το σημείο, κάτω στην παραλία εκεί. Όταν ξεκίνησε όλη η διαδικασία και ξεκινάγανε και χώρισαν τα εξώδικα και η υπηρεσία έφερε το θέμα, το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήρθε με μια πρόταση η οποία ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι στη συγκεκριμένη στιγμή δεν μπορούν να είναι μαζεμένοι σε ένα σημείο, διότι δεν έχουμε λαϊκή αγορά και για να γίνει λαϊκή αγορά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, ότι η καλύτερη λύση ήταν να δοθούν άδειες στάσιμου εμπορίου, έτσι ώστε αυτοί να είναι νόμιμοι και μέχρι να γίνει οι διαδικασίες να δημιουργήσουμε λαϊκή αγορά, να ήταν με άδεια στάσιμο εμπορίο. Αυτή η πρόταση δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα συζητήθηκε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2020. Είχε αποφασιστεί ομόφωνα να διευθετηθεί το θέμα των παραγωγών και να δημιουργηθεί ένας χώρος για την λαϊκή αγορά.